Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας χοροδιακή βραδιά στο 16ο χοροδιακό φεστιβάλ του Δήμου μας. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι είναι πάντα μια δύσκολη περίοδος μας στο καλοκαίρι που το έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, λόγω ότι είναι περίοδος που οι χοροδοί μας αλλά και ο κόσμος απουσιάζουν, είτε αυτό αφορά τις διακοπές τους είτε άλλες υποχρεώσεις. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς, η χοροδία μας και οι προσκεκλημένοι μας είναι συνεπείς για ακόμη μια χρονιά, προκειμένου να εντάξουμε αυτή τη μας την εκδήλωση στις τρίμερες εκδηλώσεις που έχει καθιερώσει ο Δήμος Αλμυρού, προκειμένου να γιορτάσει την απελευθέρωσή του, είτε αυτό αφορά τις χοροδίες μας, είτε αυτό αφορά τα χορευτικά, τα οποία θα συνεχίσουν μετά από εμάς την επόμενη μέρα. Θα ήμασταν απόψε τέσσερις χοροδίες, αλλά δυστυχώς οι δύο δεν μπόρεσαν που ήταν από μακριά να είναι εδώ. Δεν πειράζει όμως, γιατί οι δύο χοροδίες μας θα καλύψουν ένα τόσο ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι, που θα είναι σαν να είναι τέσσερις και επιπλέον. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά, ειδικά για μένα απόψε, γιατί η μία χοροδία η οποία μας θα ανοίξει για το πρόγραμμα και είναι φιλοξενούμενη, είναι η Δημοτική Χοροδία Νέας Ανχιάλου Βόλου, την οποία μάλλον έχω την χαρά και την τιμή να είμαι η μαέστρος στα δύο τελευταία χρόνια. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν και είμαστε τόσο κοντά, όλα αυτά τα χρόνια δεν έτυχε ποτέ ούτε ο Αλμυρός να συναντηθεί στην Ανχιάλου, αλλά ούτε και ο Ανχιάλος να συναντηθεί στον Αλμυρό με τη χοροδία μας. Και θεωρούμε ότι το απόψινό αντάμωμα είναι η αρχή μιας καινούργιας και μιας πολύ ωραίας συνεργασίας, γιατί είμαστε τόσο κοντά και όχι τόσο μακριά. Και κυρίως είμαστε πολύ κοντά πολιτιστικά και καλλιτεχνικά. Και αυτό πρέπει να ενώνει τους ανθρώπους και πρέπει να ενώνει τους καλλιτέχνες. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ και τους καλωσορίζω. Ένα θερμό χειροκρότημα παρακαλώ. Είναι και αυτοί οι δικοί μας άνθρωποι. Ευχαριστώ θερμά επίσης τους χοροδούς μας της Τετράφωνης Μεικτής Χοροδίας του Δήμου Αλμυρού, που επίσης ακούραστα όλο το καλοκαίρι και εκείνοι δουλεύουν προκειμένου να φέρουμε εις πέρας όποια εκδήλωση καλούμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή να είμαστε εδώ στο Δήμο μας και όχι μόνο φυσικά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που καταφέρνουμε και είμαστε πάντοτε μαζί, έστω και εκεί με τις απουσίες μας, αλλά πάντα είμαστε μαζί και ενωμένοι. Για ακόμα μια φορά θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Φρόσο Γαρδικλή, την διευθύντρια του Δημοτικού Οδείου Αλμυρού και πιανίστα, που μας συνοδεύει στο πιάνο και βρίσκεται απόψε κοντά μας. Και επιτρέψτε μου να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στο δήμαρχό μας, τον κύριο Σαρίδη, στην κυρία Σταυραντώνη Μαρία που είναι απούσα σήμερα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, στον αντιδήμαρχό μας τον κύριο Νικοβιώτη, επειδή θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να τιμούμε και να ευχαριστούμε πάντοτε τους ανθρώπους που στέκονται δίπλα μας ουσιαστικά και μας βοηθάνε. Γι' αυτό, Δήμαρχε, ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί όλα αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε εξαιρετικά και το λέω από καρδιάς, εκ μέρους και των χοροδών. Εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή τη χοροδία μας. Πραγματικά κάναμε πολλά πράγματα. Κάναμε ταξίδια, κάναμε εμφανίσεις, κάναμε και πάντα η Δημοτική Αρχή ήταν στο πλευρό μας ουσιαστικά. Μας στήριξε, μας υποστήριξε και φυσικά τίποτα δεν πήγε πίσω. Αντίθετα, νομίζω ότι πήγα ένα βήμα μπροστά και εύχομαι από την καρδιά μου. Και η νέα Δημοτική Αρχή επίσης με αγάπη να σταθεί δίπλα μας, όχι μόνο σε εμάς, σε όλα τα κομμάτια του πολιτισμού που υπάρχουν στο Δήμο μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό ο πολιτισμός που προάγει κάθε περιοχή να είναι πάντοτε στολίδι για κάθε περιοχή και να μην μένει πίσω, για κανέναν απολύτως λόγο. Γι' αυτό λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι κάναμε, για ό,τι περάσαμε μαζί και πιστεύω ότι η χοροδία μας πάντα υπήρξε στη λοβά της και πάντα υπήρξε καλός ανταποκριτής, να το πω έτσι, πολιτισμού, όπου πήγαμε και όπου σταθήκαμε επάξια για την περιοχή μας πάνω απ' όλα, για τον Αλμυρό και πολύ περισσότερο για όλους εσάς και όλους εμάς. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του Αλμυρού, τους ανθρώπους που αγαπούν τη χοροδιακή μουσική, γιατί φυσικά η χοροδιακή μουσική είναι ένα ιδιαίτερο είδος, το οποίο δεν γνωρίζουν όλοι ή δεν αγαπούν όλοι, και αυτό δεν είναι κακό, αλλά όσοι όμως το αγαπούν και είναι δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια,
ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί αυτοί επίσης είναι οι άνθρωποι μας. Και να ξέρετε ότι θα προσπαθήσουμε πάντοτε να είμαστε και εμείς δίπλα σας και να μην σας απογοητεύσουμε σε κάθε μας βήμα. Να μην σας πω όμως άλλα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε αμέσως. Η κυρία Χρυσούλα Κοντογιωργάκη θα αναλάβει τώρα, θα μας πει κάποια λόγια για το στοιχεία για το βιογραφικό της Χοροδίας Σανχιάλου και το πρόγραμμα. Και ξεκινάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η βραδιά μας θα ξεκινήσει με τη μεικτή δημοτική χοροδία Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. Η μεικτή δημοτική χοροδία της Νέας Αγχιάλου Βόλου ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό την καλλιέργεια και διάδοση της χοροδιακής μουσικής και την προσφορά στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας. Αποτελείται από 50 μέλη. Το ρεπερτόριο της χοροδίας περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία χοροδιακών έργων. Όλα αυτά τα χρόνια παρουσιάζει αξιόλογη δράση ανά το Πανελλήνιο στον χώρο του χοροδιακού τραγουδιού, δίνοντας συναυλίες σε πολλές πόλεις της Ελλάδος. Φέτος συμμετείχε στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ της Χοροδίας Πανόραμα Θεσσαλονίκης και στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χοροδιών της Χοροδίας και Ορχήστρας Νέων Χών στον Πειραιά, όπου διακρίθηκε και έλαβε το πρώτο βραβείο και χρυσό μετάλλιο. Επίσης, συμμετείχε στο εξωτερικό τον Μάιο του 2011 στην παλιά Χιαλό Πομόριε της Βουλγαρίας, τον Ιούνιο του 2015 στην Κωνσταντινούπολη και τον Μάιο του 2016 στο Βελιγράδι. Τον Μάιο του 2010, το ανδρικό τμήμα της χοροδίας μαζί με την Ανδρική Απολλώνιο Χοροδία της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας πήρε μέρος σε τηλεοπτική εκπομπή της TRT «Αχ, πατρίδα μου γλυκιά» σε ένα ποικίλο πρόγραμμα της ελληνικής μουσικής. Επίσης, η παρουσία της είναι έντονη και σε εκδηλώσεις θρησκευτικού, επαιτειακού, κοινωνικού περιεχομένου και σπουδαίων μουσικών γεγονότων, δίνοντας συναυλίες στην Δημοτική Ενότητα της Νέας Αγχιάλου και την ευρύτερη περιφέρεια του νομού Μαγνησίας. Η χοροδία, με τη θερμή υποστήριξη της μαέστρου κυρίας Μαριάννα Σαματζή, στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποίησε για πρώτη φορά μία εκδήλωση αφιέρωμα για τα 110 χρόνια από τη θεμελίωση της Νέας Αγχιάλου, με μεγάλη επιτυχία και συγκίνηση, ελπίζοντας να καθιερωθεί ως θεσμός για τον τόπο και να τιμάται κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Αποτελεί θεσμό για την πόλη της Νέας Αγχιάλου η διοργάνωση κάθε χρόνο της χοροδιακής συνάντησης που πραγματοποιείται από το 1996 με τη συμμετοχή σημαντικών προσκεκλημένων χοροδιών. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της χοροδίας είχε από το 1995 ο μαέστρος Γιώργος Διαμαντόπουλος, ενώ από τον Οκτώβριο του 2017 την έχει η μαέστρος κυρία Μαριάννα Σαμαρτζή. Το πρόγραμμα της μεικτής δημοτικής χοροδίας Νέας Αγχιάλου Βόλου ξημερώνει Κυριακή του Μίμη Πλέσα, εναρμόνιση χοροδίας Τζινιόλης. Κορίτσι της θάλασσας, Καρκάλας, χοροδιακή εναρμόνιση πάλι Καρκάλας, η αγάπη χάθηκε, Χατζινάσιος, εναρμόνιση Αποστολάτος. Μια παρέα είμαστε, Χατζινάσιου, επεξεργασία Μαριάννα Σαμαρτζή. Μακρινή της αγάπης ώρα, Μούτσι, προσαρμογή Μαριάννα Σαμαρτζή. Ποτ πουρί από τα έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, πάντα λυπημένη, Βαξέ Τσιφλίκη, εναρμόνιση Κοκκίνη. Ποτ πουρί αφιερωμένο στον Κουγιουμτζή, μάτια μου, στα χρόνια της υπομονής, όλα καλά και όλα ωραία. Στο πιάνο, συνοδεύει διακεκριμένη πιανίστα Φρόσο Γαρδικλή και τη χοροδία διευθύνει η Μαριάννα Σαμαρτζή. Thank you.
Φαίνεται ωραία. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Κύριε Δήμαρχε, θα περάσετε να κάνετε την απονομή. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω δύο λόγια. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την κυρία Σαμαρτζή για τα καλά της λόγια, αλλά εγώ θεωρώ ότι η υποχρέωση είναι του Δημάρχου να είναι πάντα δίπλα στη χοροδία. Η χοροδία είναι ένα κομμάτι του Δήμου και το έχω πει πολλές φορές αυτό. Οι δε χοροδοί είναι οι πρεσβευτές του Δήμου. Άρα εγώ σήμερα με μεγάλη χαρά να καλωσορίσω τους πρεσβευτές του Δήμου Αρχιάλου, του πρώην Δήμου Αρχιάλου, που σήμερα μας ταξίδεψαν μουσικά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλωστε μια συνεργασία την οποία είχαμε και παλαιότερα με την παιδική χοροδία της Αρχιάλου, που καταφέραμε και τους στείλαμε στην Νάπολη και μας φέρανε το πρώτο βραβείο σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό. Αυτό δείχνει ότι μεταξύ μας έχουμε μια άριστη και καλή συνεργασία. Άλλωστε, κοντοχωριανοί είμαστε και η μισή καταγωγή η δική μου είναι από την Αρχιάλου, από την πλευρά της μητέρας μου. Και μάλιστα από τους ανατολικούς ρωμελιώτες που το λένε Κρινή. Αυτό το ξέρουν λίγοι ακόμη. Σας ευχαριστώ. Και ελπίζω να συνεχίσει πάντα και πιστεύω ότι θα συνεχίσει πάντα και η Νέα Δημοτική Αρχή να είναι κοντά στη χοροδία, γιατί όπου βρίσκεται η χοροδία ακούγεται αυτή η πόλη, ο Αλμυρός. Σας ευχαριστώ. Thank you.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, αρχικά για τα δώρα σας. Όντως είμαστε πολύ κοντά και είναι η πρώτη φορά που και εμείς ερχόμαστε σε μια τέτοια εκδήλωση και σίγουρα θέλουμε να σας φιλοξενήσουμε και εμείς στον τόπο μας όταν θα έχουμε το δικό μας χοροδιακό φεστιβάλ. Κάποια δικά μας αναμνηστικά βιβλία με την ιστορία του τόπου μας θα φροντίσουμε σύντομα να έρθουν στα χέρια του Δημάρχου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Και εμείς ευχαριστούμε και θερμά συγχαρητήρια στην υπέροχη Δημοτική Χοροδία Νέας Αγχιάλου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ένα σύντομο βιογραφικό της μαέστρου μας, κυρίας Μαριάννας Μαρίας Ιωάννας Σαμαρτζή. Η Μαρία Ιωάννα Σαμαρτζή γεννήθηκε στη Λάρισα. Είναι διπλωματούχος και πτυχιούχος πιάνου ελληνικού οδείου, καθώς και πτυχιούχος οδικής, αρμονίας, αντίστοιχης, φυγής, ηλεκτρικού αρμονίου, καθώς και αποφυτήριο έντεχνου ελληνικού και ξένου τραγουδιού. Έχει παρακολουθήσει κύκλο σεμιναρίων στη Θερινή Ακαδημία Μοτσαρτέουμ του Σάλτσμπουργκ Αυστρίας, πάνω στο πιάνο και τη μουσική δωματίου, όπως επίσης και στο Διεθνές Φεστιβάλ Σεμινάριο Αμερόπα στην Πράγα, ενώ παράλληλα έχει μαθητεύσει κοντά σε διακεκριμένους Έλληνες και ξένους καθηγητές όπως Χατζινίκο, Ντούο Γκάνερ, Αγγέλικα Σλάβη, Βασίλη Λομπάνοφ και άλλο. Τον Απρίλιο του 1995 συμμετείχε στο 10ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου της ΧΟΝ στην Αθήνα, όπου απέσπασε το δεύτερο Πανελλήνιο Βραβείο και Αργυρό Μετάλλιο στην κατηγορία για πιάνο 4 χέρια. Επίσης, έχει φιλοξενηθεί με αφιερώματα και συνεντεύξεις στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στον τύπο. Τον Απρίλιο του 2001 της απονεμήθηκε από το Πανελλήνιο Πνευματικό Κέντρο Οφείλων στην Αθήνα τιμητικό δίπλωμα σε ένδειξη αναγνώρισης των εκλεκτών επιτεύξεών της μέσα στον χώρο της πνευματικής και πολιτιστικής καλλιέργειας. Στη διδασκαλία είναι καθηγήτρια πιάνου και θεωρητικών στο Δημοτικό Οδείο Αλμυρού Μαγνησίας, στο Οδείο Ρυθμός Βόλου και στο Σύγχρονο Οδείο Λάρισας. Επίσης, υπήρξε και εκπαιδεύτρια στο Μουσικό Εργαστήρι κατά το έτος 2013-14, στο πρόγραμμα διαβίου μάθηση του ΕΣΠΑ, αλλά και καθηγήτρια πιάνου στο Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Βόλου για 5 έτη. Στον χοροδιακό τομέα, η αγάπη και η ανασχόλησή της ξεκίνησε από τα παιδικά της χρόνια. Μαθήτευσε κοντά σε καταξιωμένους Έλληνες μαέστρους και υπήρξε δημιουργός και μαέστρος πολλών χοροδιακών συνόλων της πόλης του Βόλου, συμμετέχοντας σε έναν μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων, έχοντας αποσπάσει από τη συμμετοχή σε πανελλήνιους διαγωνισμούς Α και Β, πανελλήνια, βραβεία και χρυσά μετάλλια. Τα τελευταία χρόνια είναι μαέστρος της παιδικής και νεανικής χοροδίας της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Χοροδία παραδοσιακής μουσικής με φίλους και θράκες Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Μαέστρος της τετράφωνης μεικτής χοροδίας Δήμου Αλμυρού Μαγνησίας, της παιδικής νεανικής του Δήμου Αλμυρού, της χοροδίας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ευξηνοπόλεως Αλμυρού, της μεικτής χοροδίας του Λαογραφικού Ομίλου Πτελεού Μαγνησίας, του Συλλόγου Μικρασιατών Αλμυρού, του Νεοσύστατου Παραδοσιακού Συνόλου Οθριίδας και της τετράφωνης μεικτής χοροδίας Δημοτικού Διαμερίσματος Νέας Αγχιάλου Μαγνησίας. Μεγάλο το βιογραφικό της, άξια τα έργα της. Και συνεχίζουμε με την μεικτή, τετράφωνη μεικτή χοροδία του Δήμου Αλμυρού.
τη δική μας χοροδία. Λίγα λόγια για το έργο της. Η τετράχωνη μεικτή χοροδία Δήμου Αλμύου Μαγνησίας επανασυστάθηκε το 1986 από μια ομάδα δραστήριων ανθρώπων της τότε Δημοτικής Αρχής με υπεύθυνη την πρόεδρο του πολιτιστικού οργανισμού που θέλησαν και κατάφεραν να διατηρήσουν ζωντανή τη μουσική χοροδιακή παράδοση που υπήρχε στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού πριν ακόμη από τον πόλεμο. Έχει πραγματοποιήσει πλήθος εμφανίσεων σε πολλές πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού όπως τη Σόφια Βουλγαρίας. Συμμετείχε στα φεστιβάλ Αγιάς, Τρικάλων, Άργους, Αιγίου, Λευκάδας, Ελασσόνας, Κατερίνης, Θήβας, Μουδανιών, Νέας Κίου, Θρησκευτικό Φεστιβάλ Βόλου, Σκιάθου, Καμένων Βούρλων, Σερών, Αλεξανδρούπολης, Ομίλου Ουνέσκο Αθήνα, ΟΤΕ Θεσσαλονίκης, Καρπενησίου, Κέρκυρας και άλλων. Τον Οκτώβριο του 2005, συμμετέχοντας στην τρίτη χοροδιακή συνάντηση Γιαννιτσών στο διαγωνιστικό μέρος με μαέστρο την καθηγήτρια μουσικής και πιανίστα Μαριάννα Σαμαρτζή, όπου τιμόμενο πρόσωπο και πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο διακεκριμένος διεθνούς φήμης συνθέτης πιανίστας Μίμης Πλέσας, απέσπασε το δεύτερο πανελλήνιο βραβείο και αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία μεικτή χοροδία, χαρίζοντας μια μεγάλη διάκριση στην πόλη μας. Τον Απρίλιο του 2011 συμμετείχε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χοροδιών στην Αθήνα, όπου στην κατηγορία μεικτή χοροδία απέσπασε πρώτο πανελλήνιο βραβείο και χρυσό μετάλλιο. Τον Νοέμβριο του 2017 τραγούδησε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της Πανελλήνιας και Παγκόσμιας Διοργάνωσης του Συλλόγου Φιλαρμονιών και Χοροδιών Ελλάδος, όπου και της αποδόθηκε τιμητική διάκριση. Ενώ το Μάιο του 2019 παρουσιάστηκε επίσης με μεγάλη επιτυχία στις τριήμερες πανηγυρικές εκδηλώσεις παγκόσμιας συμμετοχής χοροδιών και ορχιστρών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από το 1993, με δικό της χοροδιακό φεστιβάλ με μεγάλη επιτυχία, το οποίο και αποτελεί πλέον θεσμό της τοπικής κοινωνίας. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό έργων Ελλήνων και ξένων συνθετών όλων των εποχών, ενώ έχει φιλοξενηθεί από την τοπική τηλεόραση της Μαγνησίας, αλλά και την ΕΤ3, για τη γνωστή εκπομπή «Κυριακή στο χωριό», αποσπώντας πάντα κολακευτικά σχόλια για την παρουσία της και καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αλμυρού και προάγει μέσω του έργου της, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τον πολιτισμό της περιοχής και της τοπικής κοινωνίας. Τη χοροδία διήθυναν όλα αυτά τα χρόνια καταξιωμένοι δάσκαλοι μαέστροι, όπως Δίνος Πάντας, Βλάσης Μαστρογιάννης, Γιάννης Βασιλείου, Γιώργος Διαμαντόπουλος, ενώ από τον Ιανουάριο του 2005 έως και σήμερα την καλλιτεχνική διεύθυνση της χοροδίας έχει διακεκριμένη καθηγήτρια μουσικής, πιανίστρια και μαέστρος Μαριάννα Σαμαρτζή. Το πρόγραμμα της μεικτής χοροδίας Αλμυρού για απόψε. Μια θάλασσα μικρή, Σαββόπουλος, εναρμόνιση Καρκάλας. Τρελό καλοκαίρι, μουσική Τερζής, εναρμόνιση Διαμαντόπουλος. Το πέρασμα, Αλκίνος Ιωαννίδης, Σόνια Θεοδωρίδου, χοροδιακή προσαρμογή Μαριάννα Σαμαρτζή. Κουτσί κιθάρα, Μάνος Λοΐζος, εναρμόνιση Γιώργος Κοσμίδης. Όταν ανθίζουν πασχαλιές και παράπονό μου, ποτ πουρί έργων του Κουγιουμτζή, σε χοροδιακή προσαρμογή Καρκάλα. Χαράματα η ώρα 3, Μάρκος Μαμβακάρης, χοροδιακή εναρμόνιση Γιώργος Κοσμίδης και Μυρτιά Θεοδωράκης, εναρμόνιση Καρδής. Στο πιάνο συνοδεύει διακεκριμένη πιανίστα Φρόσο Γαρδικλή και τη χοροδία διευθύνει τη Μαριάννα Σαμαρτζή. Σ' ακούμε. Thank you.
Oh.
Και δύο για μετά, να τα ρωτώ στους μαγείς.
Thank you.
να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μοιραστήκαμε αυτό το μουσικό χοροδιακό ταξίδι απόψε. Να είμαστε καλά όλοι, να ανταμώνουμε πάντα σε τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις, οι οποίες πιστεύω καλό μας κάνουν, σε καμιά περίπτωση κακό, και πάντοτε να τραγουδάμε με πολύ αγάπη, κέφι και αγάπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήμασταν όλοι εδώ μαζί απόψε, αυτή την όμορφη βραδιά, για το ζεστό σας χειροκρότημα, για την παρουσία σας. Θα δώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη, 21 του μηνός, ώρα 9, εδώ στον ίδιο χώρο, όπου η μεικτή χοροδία μας θα υποδεχτεί την τετράφωνη μεικτή χοροδία του Πανοράματος, η οποία θα είναι κοντά μας για να μας χαρίσει ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα, βασισμένο στο άξονα εστί του Μίκη Θεοδωράκη. Θα είναι μια πολύ ξεχωριστή βραδιά με μια πολύ ιδιαίτερη χοροδία. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι εδώ, γιατί αξίζει τον κόπο. Είναι οι λίγες φορές που έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενούμε στον τόπο μας χοροδίες από μακριά, οι οποίες μπορούν να μας χαρίσουν έτσι κάτι διαφορετικό και κάτι ξεχωριστό. Οπότε 9 η ώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.